Το λόγο έχει ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, συνάδελφος κύριος Τόσκας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ζούμε σε μια περίοδο ραγδαίων και απρόβλεπτων εξελίξεων και ανακατατάξεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια η ρητορική του μίσους και της μισαλλοδοξίας βρίσκει έδαφος και τα ακροδεξιά φασιστικά στοιχεία επενδύουν στο δήθεν έλλειμμα ασφάλειας. Ευτυχώς στην χώρα μας προσκρούν αυτά τα στοιχεία στην ανθρωπιά και στην αλληλεγγύη που επιδεικνύει η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Το αίσθημα ασφάλειας έχει εδρεωθεί τόσο στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας όσο και στη συνείδηση των επισκεπτών της χώρας μας. Η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα. Το δημόσιο αγαθό είναι διασφαλισμένο παρά τις αντίξωες συνθήκες και παρά τις απέλπιδες προσπάθειες να καλλιεργηθεί ένα κλίμα. Έχει επιτευχθεί σε πολλά σημεία, έχουν γίνει βήματα, έχει εδρεωθεί η ασφάλεια και νομίζω παρά τις όποιες αντιπαραθέσεις, διαφοροποιήσεις που υπάρχουν σε αυτό το χώρο, αυτό έχει αναγνωριστεί από τον ελληνικό λαό. Αλλά ας μιλήσουμε λίγο για τις πολιτικές μας. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που περίμενα για να είμαι ειλικρινής σήμερα να γίνει μια σοβαρή αντιπαράθεση πάνω στις ιδεολογικές θέσεις γύρω από τα θέματα ασφάλειας που υπάρχουν και στο διεθνή περίγυρο, αλλά δυστυχώς βλέπω μια αντίληψη που τι θέλει. Θέλει τον κίνδυνο να υπάρχει παντού. Άρα αφού ο κίνδυνος υπάρχει παντού, τότε κηρύσουμε ολοκληρωτικό πόλεμο. Τότε όλα τα μέσα, άμυνα και ασφάλεια, έτσι υπόθηκε από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Ξέρετε πόσο προσεκτικοί είναι έξω στους διεθνείς οργανισμούς και ακόμη στους στρατικοποιημένους διεθνείς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ ή στους λιγότερο στρατικοποιημένους όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους όρους. Οι όροι που αναφέρθηκαν εδώ όπως ασύμμετρες απειλές, όπως συνδυασμός της ασφάλειας και της άμυνας, όπως πολύ state, αστυνομικό κράτος, όπως ο συνδυασμός τρομοκρατίας και προσφυγικού, είναι κατά κάποιο τρόπο ανάθεμα αν χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό σε περιβάλλον διεθνές. Η τρομοκρατία και το προσφυγικό απαγορεύεται σχεδόν να συνδυαστούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει γίνει αποδεκτό από όλες τις χώρες και από όλους τους αρμόδιους υπουργούς ότι αυτά τα δύο θέματα δεν πρέπει να συνδέονται και δεν συνδέονται. Ο κάθε πρόσφυγας δεν είναι τρομοκράτης και η τρομοκρατία δεν προέρχεται από το προσφυγικό. Έχουν γίνει ευρύτατες συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου παραβρέθηκα, όπου έχει γίνει αποδεκτό ότι η έλλειψη ένταξης αυτών των ανθρώπων και η γκετοποίηση δημιούργησε προβλήματα και στο Βέλγιο και στη Γαλλία και όχι άλλοι λόγοι τους οποίους υπενήσεστε. Εσείς, άρα τι βλέπουμε εδώ πέρα? Βλέπουμε έναν επηρεασμό της λογικής, της ιδεολογικής τοποθέτησης της Νέας Δημοκρατίας από παλιωμοδίτικες αντιλήψεις, από αντιλήψεις περί ασφάλειας που υπήρχαν τη δεκαετία του 50, του 60, υπήρχαν πράγματι. Αλλά οι παλιωμοδίτικες αντιλήψεις έχουν η σύμβουλή σας ή δεν θέλετε να αλλάξετε πολιτική και αρέσκεστε στις αντιλήψεις περί ασφάλειας εκείνης της εποχής, της δεκαετίας του 50 και του 60. Δηλαδή, καταστολή, επίδειξη δύναμης που δημιουργεί πόλωση, που δημιουργεί κοινωνική αναταραχή, η εξουσία πάνω από τον πολίτη και φυσικά αναποτελεσματικότητα. Γιατί θέλετε να μιλήσουμε και με στη βάση του πολιτικού ρεαλισμού, ας αφήσουμε τον ανθρωπισμό, ας αφήσουμε όλα τα ευγενή αισθήματα στην άκρη. Στην Ιγουμενίτσα πώς διαχειριστήκατε το θέμα? Μήπως θέλετε να βγάλω τα στοιχεία επί 7 χρόνια που εκεί υπήρχαν από 4 μέχρι 6.000 μετανάστες και στην Πάτρα γύρω στις 2.500, οι οποίοι τι αντιμετώπιση είχαν? Πήγαινε η αστυνομία, τους έδερνε, δημιουργείται η εντύπωση ότι κάτι κάνει η αστυνομία, φεύγανε μετά από μια ώρα πάλι τα ίδια. Το ίδιο και σε άλλους χώρους μεγάλων πόλεων. Παλιά εργαλεία για νέα προβλήματα δεν αποδίδουν.
τελικά το να είμαστε οπισθοφυλακοί αντιλήψεων των πιο συντηρητικών, των πιο αντιδραστικών αν θέλετε, σε όλη την, την Ευρώπη δεν δίνει λύσεις. Βάλτε κάτω τις καινούργιες αντιλήψεις που υπάρχουν σε επίπεδο προηγμένων χωρών, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελάτε να μιλήσουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάποια θέματα που έχουν σχέση και με το προσφυγικό. Γιατί υπήρχε και αντίληψη σε κάποιους από εσάς ότι δεν χρειάζονται τα hot spot, δεν χρειάζονται οι καταβλισμοί και ας γυρίζει ο κόσμος στους δημόσιους χώρους, στην πλατεία Βικτωρίας, στο πεδίο του Άρεως ή οπουδήποτε αλλού. Αυτή η σύγχυση και αυτή η κατάσταση βόλευε μήπως για να δημιουργούμε ένα συντηρητικό κλίμα. Πηγαίνετε τώρα να πιείτε καφέ στην πλατεία Βικτωρίας και θα δείτε ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό, το ίδιο και στο πεδίο του Άρεως. Δεν ωρεοποιούμε καταστάσεις, δεν έχουμε λύσει τα προβλήματα, όμως προσπαθούμε και προσπαθούμε με μέθοδο. Δεν αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη, τύπου ηγουμενίτσας πατρών, δεν αφήνουμε τις πλατείες αφύλακτες και χωρίς έλεγχο και δεν κινούμαστε στη λογική της δεκαετίας του 50 και του 60. Αντιμετωπίσαν πρωτόγνωρα προβλήματα και γραφειοκρατικά προβλήματα. Αντιμετωπίσαμε καταστάσεις όπου έπρεπε να χτίσουμε σε χρόνο ρεκόρ καταβλισμούς. Και αυτό το κάναμε παρά την κριτική του κυρίου Θοδωράκη. Περιμένω τώρα το φάκελο για το hot spot. Ήρθε. Εντάξει. Ο Γενικός Γραμματέας με το οποίο ήρθε ο φάκελος είναι στη διάθεση του Προεδρείου της Βουλής και φυσικά κάθε κόμματος, αν και δεν ζητήθηκε, παρότι είχε πει ο κ. Σοδωράκης ότι θα ζητηθεί. Το ίδιο σε ό,τι αφορά τους άλλα στοιχεία που αφορούν το hot spot και τα οποία έδωσε και ο κ. Βίτσας. Τώρα, εμείς κινούμαστε σε συνθήκες διαφάνειας και ξέρετε τι καταστάσεις βρήκαμε. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί μακριά από μένα η αντίληψη της αντιπαράθεσης του τι έκανε ο ένας υπουργός, τι έκανε ο άλλος. Εγώ δέχομαι ότι ο κάθε υπουργός δίνει όλες τις δυνάμεις, προσφέρει έργο και από εκεί και πέρα υπάρχει κριτική για τα αρνητικά, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει μικροψυχία, αλλιώς αυτή η μικροψυχία μπορεί να εκλειφθεί και σαν έλλειψη πατριωτικής αντίληψης στα δύσκολα και πατριωτικής αντιμετώπισης των δύσκολων καταστάσεων. Και να μιλήσω και για κάποια θέματα που δεν είναι της ημέρας, αλλά τέλος πάντων επειδή προκληθήκαμε. Ξέρετε ότι υπήρχαν κρυφοί φάκελοι από την εποχή από του Χαλεπούς καιρούς στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τους οποίους με μεγάλη δυσκολία ανακάλυψα και για τους οποίους είχε δοθεί παράταση μέχρι το 2027 να μην είναι κλειστοί. Ξέρετε ποιους αφορούσαν αυτοί οι φάκελοι? 2.200 περίπου. Κύριος Δέρνιας ξέρει και ο κύριος Κικίλιας. Από Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι Χαρίλαο Φλωράκη. Θα δοθούν αυτά τα στοιχεία και θα ενημερωθείτε. Αυτό που με προβληματίζει όμως είναι ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε με πολιτικό ρεαλισμό τις καταστάσεις αυτές, τις πρωτόγνωρες, τις οποίες βλέπουμε μπροστά μας, τότε θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως ριζοσπαστικοποίηση περιθωριοποιημένων ομάδων και συντηρητικοποίηση άκρατη άλλων ανθρώπων, άλλων πολιτών οι οποίοι θα οδηγηθούν σε ακραίες αντιλήψεις. Αυτό θα πρέπει να το καταλαβαίνουν κάποιοι που ζητούν ακραία μέτρα παρόμοια με τα Σκοπιανά. Γιατί κύριο θέμα, αν θέλετε, στη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση... Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να ενσωματώσετε και τη δευτερολογία σας, αν θέλετε. Με άνεση. Τελειώνω. Θέλω να πω, δεν απλά είναι. Διαλέγω τα κυριότερα ζητήματα. Ναι, με την ησυχία. Το κύριο θέμα που αντιμετωπίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συζητιέται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η αποφυγή της ριζοσπαστικοποίησης αυτή τη στιγμή. Να μην δημιουργηθούν συνθήκες τέτοιες που θα εκολάψουν κινδύνους για το μέλλον που δεν θέλουμε ούτε καν να φανταστούμε. Όμως, για τα άλλα επιμέρους ζητήματα, κύριε Πρόεδρε, που φυλάσσομαι για τη δευτερολογία.
Μπορείτε να, μπορείτε και τώρα, αν θέλετε, να ενσωματώσετε τη δευτερολογία, δηλαδή να συνεχίσετε. Γι' αυτό είπαμε άνεση, για να κλείσουμε ύστερα με τις δευτερολογίες των πολιτικών αρχηγών. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία που διαφοροποιήθηκαν, γιατί σας είπα, εδώ δεν ήρθα για να ωρεοποιήσω καταστάσεις. Υπάρχει διαφοροποίηση στο κοινό έγκλημα αυτή τη στιγμή στις μεγάλες πόλεις. Τι έγινε στη διάρκεια του 2015 στην Ελλάδα? Βλέπουμε λοιπόν μία μείωση του μεγάλου εγκλήματος ληστιών σε τράπεζες, σε σούπερ μάρκετ κτλ. Βλέπουμε ποιοτικές διαφοροποιήσεις που έχουν εκτρέψει το έγκλημα σε εύκολους στόχους ή χαμηλού ρίσκου, και βλέπουμε και μία μείωση των παραβάσεων σε ειδικά εγκλήματα, όπως είναι υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ανθρωποκτονίες, λαθρεμπόριο κτλ. Εμείς βάζουμε στόχους, και οι στόχοι που έχουν δοθεί, και βάζουμε και προτεραιότητες, γιατί καμιά αστυνομία δεν μπορεί να ελέγξει κάθε μορφή εγκλήματος και κανένα σύστημα δεν μπορεί να προστατεύει από τα πάντα. Τα ναρκωτικά, οι κίνδυνοι που δημιουργούν κινδύνους για τα παιδιά μας στα σχολεία, ο τζόγος που δημιουργεί πρόβλημα στα έσοδα του κράτους, είναι από τις προτεραιότητες που από την πρώτη στιγμή έχουμε θέσει στο Υπουργείο, και ήδη έχουν αρχίσει και υπάρχουν καρποί αυτής της προσπάθειας. Από εκεί και πέρα, για μας, ευτυχώς έχουμε εσένα και δεν τους χαλαρώνεις όλους. Έλα κύριε Κικίλια. Κύριε Τόσκα, ο κύριος Κικίλιας εκφράζει την αλληλεγγύη. Είναι άγχος ο κύριος πρόεδρος και με άγχωσατε κι εσείς. Εκφράζει την αλληλεγγύη του ο κύριος Κικίλιας. Να είστε καλά. Μακάρι να υπάρχει παντού τέτοια αλληλεγγύη, και έχουμε μιλήσει εξαιρετικά με τον κύριο Κικίλια. Δεν είναι κακό να μιλούν οι πρώην με τους νυν υπουργούς. Ήταν κρυφή η συνάντηση, κύριε Κικίλια, όχι. Για μας, για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η επιδίωξή μας είναι η συνεχής βελτίωση του επίπεδου προστασίας των πολιτών, η αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησής τους, η διατήρηση της συνοχής της κοινωνίας, και σε δύσκολους καιρούς είναι πολύ σημαντικό η διατήρηση της συνοχής της κοινωνίας, και η διασφάλιση περιβάλλοντος ομαλότητας και ευνομίας. Υπάρχουν προβλήματα και για αυτά που αναφέρατε και στην Ιδωμένη, και για αυτά που αναφέρατε στον Πειραιά, και για το μικροέγκλημα που υπάρχει στους χώρους που υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες συγκεντρωμένοι. Όμως, αν νομίζει κάποιος ότι έχουμε ή έχει το ραβδάκι του θαυματοποιού και μπορεί να λύσει πολύ γρήγορα τα ζητήματα, να έρθει να μου το πει. Εμείς καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες. Η αστυνομία αυτή τη στιγμή είναι τεντωμένη ουσιαστικά στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές, από το Καστελόριζο μέχρι την Ιδωμένη. Αγόγγιστα οι άνθρωποι προσφέρουν, και προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση, να λυθεί το προσφυγικό, και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι αρχίζει και αποσυμπιέζεται και εκτονώνεται η κατάσταση σε αυτές τις περιοχές. Ίσως γι' αυτό βιαστήκατε να φέρετε το θέμα για συζήτηση. Και στη συνέχεια, ξέρουμε ότι στην προσπάθεια μας αυτή έχουν πάει πίσω κάποιες προσπάθειες που έχουν σχέση με το κυνήγι του μικρού εγκλήματος, όμως αυτή τη στιγμή γυρίζουν οι προσπάθειές μας και θα δείτε αποτελέσματα και στα κέντρα των μεγάλων πόλεων. Ο Έλληνας αστυνομικός καταφέραμε τελικά να μην είναι απέναντι στον πολίτη, αλλά έχει καταλάβει ότι είναι εργαζόμενος, ότι είναι δίπλα στον πολίτη, και ότι τον συμφέρει και τον ίδιο να είναι δίπλα στον πολίτη και να συνεργάζεται, και αυτή είναι η καινούργια αντίληψη την οποία επιδιώξαμε, και μπορώ μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχουμε στο Υπουργείο να ισχυριστούμε ότι πετύχαμε ορισμένα πράγματα. Φαίνεται αυτό γιατί είναι ασφαλείς οι μεγάλες πόλεις, πολύ περισσότερο από πριν θα τολμούσα να πω, και συνεχώς υπάρχει βελτίωση. Υπάρχουν προβληματικές περιοχές, υπάρχουν προβλήματα, αλλά όποιος ισχυρίζεται ότι
είναι χειρότερα τα πράγματα από πριν, ότι δεν υπάρχει πολιτική κατεύθυνση και ότι δεν υπάρχει προσπάθεια των αστυνομικών, νομίζω ότι θα είναι μικρόψυχος ή δεν θα συμβάλλει στην πατριωτική προσπάθεια που είπαμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.